πριν. Κάνε μια εικόνα σε 5 μέρες από σήμερα, τέτοια ώρα έχουν κλείσει κάλλους, έχουν βγει τα πρώτα αποτελέσματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι πρώτο κόμμα. Δευτέρα πρωί παίρνουμε την εντολή να συμπατήσουμε την προοδευτική κυβέρνηση, να εφαρμόσουμε προσωπικά αλλαγή σε αυτό που έχουμε υποσχεθεί στον ελληνικό λαό και να εφαρμόσουμε από την επόμενη μέρα των εκλογών. Θα υπάρξουν αρκετοί που σε αυτή την εικόνα θα πούν δεν γίνεται. Και είναι λογικό να το πούμε αυτό. Και είναι πολύ λογικό γιατί έχω διαβάσει ότι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη λέξη ή φράση στην ελληνική γλώσσα είναι η φράση δεν γίνεται. Η δεύτερη πιο συχνά χρησιμοποιούμενη φράση ή λέξη είναι η λέξη μαλάκα. Η τρίτη είναι το δεν γίνεται ρε μαλάκα. Εμείς σε όλους αυτούς που μας λένε δεν γίνεται. Δεν γίνεται να βρεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα την Κυριακή του βράδυ. Δεν γίνεται να εφαρμοστεί αυτό το κατά τα άλλα που παρουσιάζεται πολύ. Ο Κωνσταντίνο που παρουσιάζεται πολύ εκτενώς ότι είναι ένα εφαρμόσιμο πρόγραμμα που θα αλλάξει τη ζωή μας. Σε όλες αυτές τις πραγματικές που γίνεται. Και σε αυτόν τον αγώνα μέχρι την 21η του Μάη δεν περισσεύει κανένας. Δεν περισσεύει καμία και έχουμε χρέος όλοι μας να τους πάρουμε μαζί μας να ψηφίσουν το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία την Κυριακή των εκλογών. Και θέλω να σταθώ σε δύο ομάδες. Δύο βασικές ομάδες για μένα, μια και ξέρουμε όλοι πόσο κοντά θα είναι το αποτέλεσμα, το ξέρουμε όλοι, δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε. Δεν πιστεύει κανένας και καμία. Και θέλω να σταθώ στους αναποφάσεις τους και σε όσες και όσους έχουν αποστασιοποιηθεί, αν με επιτρέπετε έκφραση, από την εκλογική αυτή διαδικασία. Για τους αναποφάσεις τους οποίους τους έχω μεγάλο σεβασμό και τους εκτιμώ, φαντάστε γιατί είναι αναποφάσιστοι. Γιατί ακόμα έχετε ένα δίδυμα μέσα τους. Τι είναι αυτό που θα πρέπει να επιλέξω ως πολιτική, ποιο είναι αυτό το κόμμα που πρέπει να επιλέξω, ακόμα και ποιο υποψήφιο, ποια υποψήφια πρέπει να επιλέξω την Κυριακή όταν θα πάω να ασκήσω το εκλογικό μου δικαίωμα. Και είναι σε αυτό το δίδυμα υπάρχουν απαντήσεις. Υπάρχουν απαντήσεις και οφείλουμε εμείς οι οποίοι τις έχουμε ξεκάθαρες στο μυαλό μας και στις πράξεις μας καθημερινές, να πάρουμε το συμβόλαιο αλλαγής, να πάρουμε το πρόγραμμα της προοδευτικής διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και να τους πούμε ποιες, να το αξιολογήσουν και να τους δούνε ποιες είναι οι διαφορές με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Να το αξιολογήσουν, να δουν τις αξίες μας, να δουν το όραμά μας και να δουν γιατί το πρόγραμμά μας έχει μια κατεύθυνση, έχει στόχο μια δίκαιη Ελλάδα. Γιατί αυτό χρειάζεται, μια δίκαιη Ελλάδα με προτεραιότητες στην οικονομική ανάπτυξη, τη βιώσιμη ανάπτυξη, γιατί δεν είναι μόνο η οικονομική ανάπτυξη. Η οικονομική ανάπτυξη δεν έρχεται από τα ολιγοπόλια των μεγάλων επιχειρήσεων που θυσιάζουν τα πάντα στον βωμό της κέντρου. Βιώσιμη ανάπτυξη από μικρές μεσαίες επιχειρήσεις, από τον πρωτογενή τομέα που πολύ εύκολα παρουσίασαν οι συνομιλητέ μου, που είναι σημαντικό για την περιοχή μας. Και επίσης από την κοινωνική δικαιοσύνη. Δεν νοείται ανάπτυξη χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη. Οπότε, βγαίνοντας από εδώ, ξέρουμε ποιοι είναι οι αποφάσεις τους, ξέρουμε, τους συζητάμε καθημερινά. Πρέπει να τους ξανασυζητήσουμε, να επιμείνουμε σε αυτούς. Δεν θα πάμε σε αυτούς που έχουν αποφασίσει ήδη να αλλάξουν την άποψη τώρα που είναι έτοιμοι τις εκλογές. Στους αναποφάσεις θα πάμε. Και θα πάμε και σε αυτούς που είναι αποστασιοποιημένοι, που κάθονται στον καναπέ τους. Έβγαλα πάρα πολύ ωραίο, να σας προτείνω να το δείτε, πάρα πολύ ωραίο βίντεο στο YouTube, θα το δείτε ελεύθερα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για του νέου που κάθονται στον καναπέ και λένε: γιατί να πάω να ψηφίσω, δεν θα αλλάξει και κάτι. Η ψήφο μου δεν θα αλλάξει κάτι. Και να ψηφίσω κάτι, όλα τα ίδια θα κάνω. Εγώ είπα: το αναλύσετε πάρα πολύ εύκολα. Όχι, δεν είμαστε το ίδιο. Υπόθηκε πριν, εκτενώς δεν θέλω να σταθώ. Πρέπει να πούμε και σε αυτού ότι η ψήφο του έχει δύναμη. Έχει δύναμη να αλλάξει την κατάσταση. Βρισκόμαστε, αν θεωρούμε ότι. Που το θεωρούμε όλοι μα όσοι είμαστε τουλάχιστον εδώ μέσα. Ότι είναι χειρότερη δεξιά κυβέρνηση μετά από την αναβολή της και μετά, τότε η επόμενη Κυριακή των εκλογών είναι η σημαντικότερη εκλογική διαδικασία μετά την αναβολήτευση. Και αν αποδεχτούμε αυτό, πρέπει να πει σε αυτόν τον κόσμο ότι η ψήφο του έχει δύναμη και πρέπει να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Και θα αλλάξει, διότι ξέρουμε, νομίζω το γράφει εδώ, και μπορούμε να φέρουμε την αλλαγή με την νίκη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία την Κυριακή 21η του Μάη. Σας ευχαριστώ πολύ και πρέπει όλοι μας να φέρουμε και να παλέψουμε για αυτό.